γιατί υπάρχουν κάποιες, υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο έχει αναρτηθεί στο Twitter, όπως με ενημερώνουν και εμένα Ιουλία, όπου φέρεται να γίνεται ανάληψη ευθύνης ως προς το χθεσινό χτύπημα στο Μάντσεστερ. Ακριβώς με ανάρτησή του στο Twitter, ένας άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά εμφανίζεται σε βίντεο λίγων δευτερολεπτών, συγκεκριμένα 16, και υποστηρίζει ότι η πολύ νεκρή επίθεση, το βλέπετε και εσείς, έγινε στο όνομα του Ισλαμικού κράτους. Όπως βλέπετε, πίσω του έχει μια σημαία του Ισλαμικού κράτους, το πρόσωπό του είναι καλυμμένο μέχρι τα μάτια, δεν φαίνονται ούτε τα μάτια του, και λέει χαρακτηριστικά: αυτό είναι μόνο η αρχή. Τα λιοντάρια του Ισλαμικού κράτους του Ιράκ αρχίζουν να επιτίθενται σε όλους τους σταυροφόρους, αλλά ενώ σηκώνει, όπως είδατε και πριν, ένα χαρτί στο οποίο γράφει Μάντσεστερ και την τραγική ημερομηνία 22/5/2017. Να σημειώσουμε εδώ ότι η αυθεντικότητα του βίντεο ερευνάται, γιατί συνήθως η ανάληψη ευθύνης γίνεται από το επίσημο, από την επίσημη ιστοσελίδα των Ισλαμιστών ΑΜΑΚ, και συνήθως αναφέρουν και το όνομα του μάρτυρα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τον Ισλαμιστή ο οποίος κάνει την επίθεση αυτοκτονίας. Οπότε ερευνάται. Δεν έχει από την αστυνομία επισημοποιηθεί, δεν έχει διασταυρωθεί. Σίγουρα όχι. Μάλιστα. Σίγουρα όχι.